Για 32η χρονιά, ο Μουσικός Γυμναστικός Σύλλογος Πανσεραϊκός διοργάνωσε το Σαββατοκύριακο τους κολυμβητικούς αγώνες Οικονόμια 2015, αφιερωμένους στη μνήμη του αείμνηστου Προέδρου του Συλλόγου Γεώργιου Οικονόμου. Οι αγώνες διεξήχθησαν αυτό το Σαββατοκύριακο στο κλειστό κολυμβητήριο των Σερών. 400 κολυμβητές και κολυμβήτρες από 18 συλλόγους της χώρας και 3 της γειτονικής Βουλγαρίας ξεδίπλωσαν τον ταλέντο τους προκειμένου να διεκδικήσουν μετάλλια και διακρίσεις. 420 συμμετοχές περίπου προαγωνιστικών και αγωνιστικών κατηγοριών. 32η συνεχόμενη χρονιά. Όλα καλά. Τι σημαίνει αυτή η διοργάνωση εδώ για τις ΣΕΡΣ? Σημαίνει ότι ο Πανσεραϊκός είναι ένας πολύ μεγάλο σύλλογο στην κολύμβηση πλέον. Έχουν έρθει πάρα πολύ υψηλό επίπεδο αθλητές, έχουν βραβευτεί καταξιωμένοι αθλητές του χώρου, η κυρία Σαρακατσάνη, ο κύριος Μιλωνάς, ο Οδυσσέας ο Μελαδίνης, ο Απόστολος ο Χρήστου, παγκόσμιοι πρωταθλητές, και αυτό είναι κάτι το οποίο βοηθάει και τα μικρά παιδιά για να καταλάβουν τι πραγματικά προσφέρει η κολύμβηση γενικά στη ζωή του παιδιού. Είναι μια σημαντική διοργάνωση στις ΣΕΡΣ και πρέπει όλοι να βοηθήσουμε προκειμένου να συνεχιστεί για άλλα τόσα χρόνια, ανέφερε στη δήλωσή του ο βουλευτής της Ένωσης Κεντρών Αναστάσιος Μεγαλομίστακας. Είναι μια μεγάλη διοργάνωση που κάνει ο Πανσεραϊκός και βοηθάει πάρα πολύ την πόλη μας. Μακάρι κάθε εβδομάδα να έχουμε τέτοιες διοργανώσεις. Βλέπουμε ότι υπάρχουν συμμετοχές από όλη τη Μακεδονία και από τη Βουλγαρία. Από ό,τι μίλησα με τον κύριο Άκη, τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά. Είναι ικανοποιημένος και ο σύλλογος από αυτή τη διοργάνωση. Και ευχόμαστε πάντα τέτοια. Εμείς είμαστε εδώ να τους στηρίζουμε και να υποστηρίζουμε και να ενισχύουμε τέτοιες προσπάθειες. Να σημειώσουμε πως το Σάββατο και την Κυριακή το πρωί αγωνίστηκαν κολυμβητές και κολυμβήτρες ηλικίας 9, 10, 11 και 12 ετών. Ενώ το μεσημέρι της Κυριακής διεξήχθη η ανοιχτή κατηγορία Open.